Κοιτάξτε, δύο πράγματα. Καταρχήν, φάνηκε βεβαίως με πάρα πολύ σαφή και καθαρό τρόπο, το οποίο νομίζω γεμίζει κάθε Έλληνα, η εγκύτητα των αξιών και των θέσεων των δύο χωρών. Αυτό εκφράστηκε νομίζω πολύ καλά. Το δεύτερο που να θυμόμαστε βεβαίως είναι το πλαίσιο. Το πλαίσιο, για να καταλαβαίνουμε και περί τίνος πρόκειται, το πλαίσιο ήταν η αναβληθήσα διαδικασία, ας το πούμε έτσι, εορτασμού των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. Είναι 200 συν 1, είναι τα 201 φέτος. Εξηγεί, ναι, να ολοκληρώσω αν θέλετε όμως, εξηγεί το πανηγυρικό του πράγματος. Έτσι. Πρόκειται λοιπόν για μια πρόσκληση στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, ο οποίος δεν είναι καθόλου σύνηθες στην ολομέλεια του Κογκρέσου, δηλαδή Βουλής και Γερουσίας. Γίνεται εν ώψη του γεγονότος ότι με την πανδημία δεν εορτάστηκε όπως ήθελαν οι Ηνωμένες Πολιτείες η απελευθέρωση της Ελλάδας, η Ελληνική Επανάσταση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γίνεται φέτος καλύτερο Έλληνας Πρωθυπουργός σε αυτή την εξαιρετική έκτακτη συνεδρία Βουλής και Γερουσίας, της Ολομέλειας δηλαδή του Κογκρέσου, και γίνεται μια εξαιρετική ομιλία η οποία τήρησε πολύ ωραία την ισορροπία μεταξύ του ιστορικού, αν θέλετε, αφηγήματος και των κοινών αξιών κτλ. Και των σύγχρονων προβλημάτων μας. Και άρα υπήρξε μια αναφορά και στα ελληνοτουρκικά, στο κυπριακό κτλ. Οπότε νομίζω αυτό που έχουμε εισπράξει είναι μια πάρα πολύ εξαιρετική πανηγυρική, ας το πούμε έτσι, διαδικασία, πίσω από την οποία υπήρχαν όμως και συνομιλίες, για τις οποίες δεν ξέρουμε πάρα πολλά. Υπάρχουν διαρροές, υπάρχει ανακοίνωση του Λευκού Οίκου που λέει ότι συζητήθηκαν τα πάντα ουσιαστικά. Έτσι. Άρα ήταν μια σημαντική, θα έλεγα κορυφαία στιγμή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Και μην ξεχνάτε ότι το Κογκρέσο έχει μια αισθητή ήδη από χρόνια, όχι μόνο φέτος και πέρσι, φιλελληνική τάση στο εσωτερικό του. Μην ξεχνάτε ότι ήδη υπάρχει επιτροπή, η αρμόδια, που είναι πάρα πολύ ισχυρή, όπως όλες οι επιτροπές επί των διαφορετικών θεματικών πεδίων στο Κογκρέσο. Ο Μενέντες διαδραματίζει τον ρόλο που όλοι γνωρίζουμε και εκτιμούμε βαθύτατα. Από την άλλη μεριά, θα σας έλεγα ότι όλο αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα και η έναρξη των συζητήσεων για τα F-35 είναι σημαντική. Δεν σημαίνει απαραίτητα, και θέλω να είμαι σαφής όπως είμαι πάντα και προσεκτικός, δεν σημαίνει απαραίτητα αυτή η εξαιρετική, το τονίζω, πανηγυρική συνεδρία που δείχνει πόσο κοντά είναι η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι προδικάζει την απόφαση προσεχώς, γιατί υπάρχουν και διάμεσες εκλογές σε επόμενους μήνες κλπ. Του Κογκρέσου. Να θυμίσω για τους ακροατές μας κάτι σημαντικό, το οποίο κάποιοι το ξέρουν, κάποιοι όχι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν ως εθνική γιορτή τους την Ελληνική Επανάσταση. Είναι μία από τις λίγες χώρες, η ελάχιστη η Ελλάδα, που οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν παρελάσεις, τη γιορτάζουν οι ίδιες ως γιορτή αμερικανική, την απελευθέρωση της Ελλάδος από τον Οθωμανικό ζυγό. Κατά συνέπεια, αυτό εορτάζεται και εορτάζεται και πάλι με ένα πανηγυρικό τρόπο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έδωσε μια πάρα πολύ ζυγισμένη, θα την έλεγα, αριστοτεχνική ομιλία. Και όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά. Δεν προδικάζουν, έτσι να το ξαναπώ, συγκεκριμένες αποφάσεις απαραίτητα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε το ρόλο της Τουρκίας. Ναι. Υπάρχει ένας παροξυσμός στην Τουρκία, το βλέπετε. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί οδηγεί, νομίζω, όλους μας στην εξής σκέψη. Σκεφτείτε, θα φανεί υποθετικό το σενάριο, νομίζω όλοι μας και οι ακροατές μας θα καταλάβουν ακριβώς τι εννοώ. Σκεφτείτε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που ξεκίνησε 24 Φεβρουαρίου να είχε προχωρήσει όπως όλοι υποθέτουμε ότι περίμενε το Κρεμλίνο, δηλαδή να εξαφανιστεί ο Ζελένσκι και να το ψάχνουμε, να συνθηκολογήσει η Ουκρανία, να μοιραστεί στα δύο πιθανότατα κ.ο.κ. Τι θα έλεγε τότε η Τουρκία, η οποία προσπαθεί να πατήσει και σε δύο βάρκες. Προσπαθεί και τώρα να το κάνει, τη στιγμή που η Ρωσία έχει προβλήματα. Θα μείνω σε αυτό, γιατί δεν είναι το αντικείμενο της συζήτησής μας αυτή τη στιγμή. Έτσι. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο έχει ποτίσει πια την τουρκική δημοσιότητα, την τουρκική κοινή γνώμη, δυστυχώς, αφενός αυτό το πνεύμα εναντίον της Ελλάδας και αφετέρου αυτή η επιφυλακτικότητα για τις ΗΠΑ, οι οποίες βοηθάνε την Ελλάδα, οι οποίες κατατρέχουν την Τουρκία κ.ο.κ. Είναι παροξυστικό, νομίζω, το κλίμα, και αυτό είναι ανησυχητικό σε έναν βαθμό. Γιατί δείχνει πόσο δεν υπάρχει ορθολογισμός, έτσι, και πολλά από αυτά που είπατε, που τα βλέπουμε στα τουρκικά μίντια, είναι αστεία, νομίζω θα συμφωνήσετε. Ναι, δεν πρέπει να υπερβάλλουμε όμως το ορθολογικό μέρος του πράγματος, ότι η Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχω ζήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχω σπουδάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχω εργαστεί, έχω διδάξει Αμερικανικά Πανεπιστήμια 2. Η Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει συνολικά μια θαυμάσια εικόνα. Η Τουρκία στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει συνολικά μια καθόλου θαυμάσια εικόνα. Έτσι. Αυτό είναι γεγονός από χρόνια, δεν είναι καινούριο. Τώρα, στο επίπεδο όμως της ορθολογικής στρατηγικής, θα διαπιστώσουμε τις επόμενες μέρες ότι και το ΝΑΤΟ και η Σουηδία και η Φινλανδία, ατομικά η καθεμία, έτσι, σε διμερές επίπεδο με την Τουρκία η καθεμία, και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπουν και θα διαπραγματευτούν με τον Ερντογάν στο πλαίσιο ενός παζαριού, θα το πω, για την άρση της υποψίας του βέτο που απειλεί
για την διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Κατά συνέπεια, η συμπάσια υπάρχει. Ευτυχώς φαίνεται. Πάντως φαίνεται ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Αλλά η διαπραγμάτευση θα γίνει. Θα το δείτε. Το θέμα το εξής τώρα, ότι θα γίνει παζάρι για δύο-τρία θέματα. Όπως για παράδειγμα το θέμα των υποτιθέμενων γιουλενιστών που ζητάει να εκδοθούν από την Τουρκία, από την, με συγχωρείτε, στην Τουρκία, από Σουηδία και Φιλανδία. Και επίσης σε θέματα όμως που μας αφορούν εξοπλισμών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το παρακολουθήσουμε, γιατί θα πιέσει να αρθούν οι κυρώσεις οι οποίες είχαν ξεκινήσει, αν θυμάστε, με την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία. Τότε πάνε, τόσο πίσω πάνε οι κυρώσεις, για παράδειγμα της Σουηδίας, και θέλει η Τουρκία να αρθούν. Άρα θα δούμε ένα παζάρι τις επόμενες μέρες και πρέπει να το παρακολουθήσουμε, νομίζω, από κοντά.